Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Πορτογαλίας. Ερχόμαστε μετά από ένα κακό αποτέλεσμα σχετικά στο προηγούμενο Grand Prix που χάσαμε και την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα. Βέβαια δυνατό ήταν γιατί ξεκινήσαμε από την τελευταία θέση, αλλά τέλος πάντων μικρή σημασία έχει. Ερχόμαστε εδώ σε μια πίστα σήμερα που είμαστε και γενικά πάρα πολύ δυνατοί και είχαμε αρκετά καλά αποτελέσματα στο παρελθόν. Σήμερα θα κυνηγήσουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα. Θα βουτήξουμε σε λιγάκι στις κατακτήρες δοκιμές, όπου στις κατακτήρες δοκιμές δεν είμαστε τόσο τυχεροί, θα έχουμε βροχή, κάτι το οποίο εγώ δεν θέλω και πάρα πολύ, και υπάρχει και μια μεγάλη πιθανότητα να βρέξει και στον αγώνα, που και αυτό δεν με χαροποιεί πάρα πολύ, αλλά μπορεί να μας βολέψει όσον αφορά τη στρατηγική. Και πηγαίνουμε κατευθείαν στο Q1, στην πέμπτη μας προσπάθεια στο Q1, όπως βλέπετε, με τα full wet ελαστικά είμαστε στη 14η θέση. Δεν περιμένω πάρα πολύ στην βροχή. Βέβαια βλέπω ότι μάλλον θα καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Ελπίζω στο Q2, αν καταφέρουμε να περάσουμε, να σταματήσει η βροχή, γιατί προτιμώ να τρέξω στο στεγνό όπου είμαι και πιο δυνατός σε σχέση με τη βροχή. Τώρα θα βγούμε σιγά σιγά από την τελευταία στροφή, αλλά δεν θα βελτιώσουμε το χρόνο μας. Όπως βλέπετε, θα είμαστε μισό δευτερόλεπτο πιο αργοί από το καλύτερό μας πέρασμα. Περάσαμε τώρα την γραμμή τερματισμού και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι δεν βελτίωσε άλλος οδηγός για να καταφέρουμε να περάσουμε εμείς στην επόμενη φάση. Τώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη το γράφημα και ναι, περάσαμε στην επόμενη φάση. Πάρα πολύ καλό αυτό, περάσαμε στο Q2 και ελπίζουμε ότι θα σταματήσει η βροχή, γιατί είχα δει στις κατακτήρες ότι δεν θα έχει συνεχώς βροχή. Και όντως δεν έχει συνεχώς βροχή. Βλέπετε εδώ την τρίτη μου προσπάθεια στο Q2 πλέον με ενδιάμεσα ελαστικά. Έχω κάνει ήδη μια προσπάθεια, είμαι στη 10η θέση και τώρα προσπαθώ να βελτιώσω τον χρόνο μου, να δούμε αν θα προλάβουμε να μπούμε και για μια ακόμα προσπάθεια. Πρέπει να μπούμε όμως πρώτα στα pit για να κάνουμε ανεφοδιασμό καυσίμων. Τώρα όμως θα ολοκληρώσουμε αυτό το χρόνο μας που βλέπετε εδώ, πλησιάζουμε την τελευταία στροφή, είμαστε στην γρήγορη δεξιά τελευταία στροφή της πίστας, βγαίνουμε την τελευταία στροφή, επιταχύνουμε για τελευταία φορά εδώ, περνάμε τώρα τη γραμμή τερματισμού, βελτιώνουμε 1,5 δέκατο το χρόνο μας, ανεβαίνουμε στην ένατη θέση και πηγαίνοντας για μια τελευταία προσπάθεια, όπως βλέπετε μπήκα κατευθείαν στα pit μετά. Δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε, να κάνουμε βασικά μια προσπάθεια και ήμασταν εκτός δεκάδας. Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Στέγνωσε όσο να είναι η πίστα, ακόμα ήταν η ενδιάμεσα ελαστικά, αλλά όλοι οι οδηγοί κατάφεραν να βελτιώσουν και εγώ δυστυχώς στη 15η θέση έμεινα εκτός Q3 και θα ξεκινήσω τον αγώνα μου από τόσο πίσω. Ελπίζουμε να υπάρχει κάποιος οδηγός που θα έχει κάποια ποινή και γενικά να έχουμε έναν καλό αγώνα, γιατί για άλλη μια φορά να ξεκινήσουμε από τόσο πίσω, ειδικά σε μια πίστα που είμαι δυνατός. Ναι, μεν το περίμενα στις κατακτήρες δοκιμές να μην πετάξω, γιατί ξέρουμε πόσο γρήγορα είναι η όλη υπόλοιπη οδηγή, αλλά όχι και να είμαι τόσο πίσω. Πάντως εδώ βλέπουμε Max Verstappen έχει πάρει την pole position, δεύτερος Pierre Gasly, οι δυο τους είναι για άλλη μια φορά στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Τρίτος είναι ο Sainz, ο Perez είναι στην πέμπτη θέση, ο πρώην teammate του Max Verstappen. Μετά είναι οι δύο οδηγοί της Brown GP, είναι ο Αλόνζο με τη Ρενό, δέκατος ο Οκόν. Να δούμε εγώ αν έχω κερδίσει κάποια θέση από κάποια ποινή κάποιου οδηγού. Όχι, τελικά θα ξεκινήσω από την 15η θέση, πολύ πίσω, και θα πρέπει να κάνουμε προσπεράσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε τους πρωτοπόρους, σύν ότι δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τον Max Verstappen, αν θα φύγει πρώτος και θα απομακρυνθεί. Όσον αφορά τη στρατηγική, αναμένεται βροχή κάπου στη μέση του αγώνα και έτσι σκέφτομαι να ξεκινήσω με τα μεσαία ελαστικά, για να έχουμε ελαστικά μέχρι να βραχεί καλά καλά η πίστα. Όλοι οι οδηγοί, περισσότεροι βασικά, ξεκινάνε με μαλακά ελαστικά. Ίσως θα προλάβουν να βάλουν τα μεσαία ή τη σκληρή γόμα που έχουν στη στρατηγική τους και μετά να αναγκαστούν να αλλάξουν σε βρόχινα ελαστικά. Αυτό αν συμβεί, σημαίνει ότι αυτόματα έχουμε δυνατότητα διεκδίκησης πρώτης θέσης στον αγώνα. Μακάρι να μας βγει αυτό το πράγμα με τη βροχή, γιατί είμαστε σε μια πολύ καλή θέση. Πάμε όμως σιγά σιγά να το δούμε στην πράξη και πάμε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Πορτογαλίας. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Πορτογαλίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα.
Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα από τον Leclerc που είναι με την σκληρή γόμα. Καταφέραμε και τον προσπεράσαμε αμέσως. Είμαι ήδη στην 14η θέση, αλλά μακριά από τους υπόλοιπους οδηγούς εδώ στην πρώτη στροφή. Τους πλησιάζω όμως τα φρένα εδώ. Να δούμε, θα υπάρχει μια μάχη ανάμεσα σε Φέτελ και Στρόλ. Εγώ το εκμεταλλεύουμε εδώ. Χώνουμε από την δεξιά πλευρά για την επόμενη στροφή. Έχω την εσωτερική γραμμή στην έξοδο από τη στροφή. Πιστεύω έχω καλύτερη πρόσφυση. Προσπαθεί βέβαια ο Στρόλ από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν το κατάφερε και εν τέλει έχασε και τη θέση του από τον Ζούοφ. Σεμπάστιαν Φέτελ έχασε και αυτός μια θέση. Και εδώ βρίσκουμε ανοιχτή την πόρτα στον Lewis Hamilton. Χωνόμαστε από την εσωτερική παραλίγο να χτυπήσουμε πάνω στον Οκόν. Ανάγκασα τον Hamilton να ανοίξει τη γραμμή του. Ο οποίος Hamilton εδώ επιμένει από τη δεξιά πλευρά. Βλέπετε ρόδα με τον οδηγό Brown GP και βλέπετε προσπαθεί να ξανακρατηθεί μπροστά από εμένα. Εγώ επιμένω από την εξωτερική. Κρατιόμαστε ακόμα δίπλα-δίπλα. Όμως νομίζω θα καταφέρω να κερδίσω αυτή τη μάχη εκτός αν έχει καλύτερη πρόσφυση εδώ με τα μαλακά ελαστικά. Εν τέλει δεν είχε την πρόσφυση και κατάφερα και τον προσπέρασα. Ανέβηκα στην 11η θέση και πλέον κυνηγά με την δεκάδα για να μπούμε μέσα στους βαθμούς. Καλούτσικο πρώτο γύρο μπορώ να πω. Πήγαμε να κάνουμε κάποια λάθη, βέβαια το διορθώσαμε και τώρα πλέον ξεκινάμε το κυνήγι για την πρώτη δεκάδα. Η βαθμολογούμενη δεκάδα βέβαια έχουν όλοι μαλακά ελαστικά. Ελπίζουμε μέχρι να βραχεί καλά καλά η πίστα να έχουν κάνει το δικό τους pit stop και έτσι να εκμεταλλευτούμε με αυτό τον τρόπο που κλέβοντας την ουσία στρατηγική από τα μποτάκια θα μπορέσουμε να βρεθούμε στις πρώτες θέσεις. Βέβαια όλα εξαρτούνται από το πότε θα έρθει η βροχή, πόσο δυνατή θα είναι η βροχή και πόσο γρήγορα θα βραχεί και όλα η πίστα. Βέβαια εγώ θα κρατήσω αυτά τα ελαστικά τα δικά μου όσο περισσότερο γίνεται. Ξέρω ότι τα μποτάκια κάποια στιγμή θα κάνουν αλλαγή ελαστικών, θέλουν δεν θέλουν. Και πηγαίνοντας λίγο πιο μετά στον αγώνα, βλέπετε ότι ξεκίνησαν να εμφανίζονται τα σύννεφα στην πίστα. Ενώ εγώ συνεχίζω και είμαι πίσω από τον Esteban Ocon, δεν μπορώ με τίποτα να κάνω κάποια προσπέραση. Έχω DRS συνεχώς από αυτούς τους οδηγούς, όμως δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Μέχρι τώρα καταφέρνουν και κρατιούνται μπροστά μου, έχουν απομακρυνθεί οι πρώτοι τρεις. Γι' αυτό χρειάζομαι τη βροχή, γι' αυτό χρειάζομαι τη βροχή να έρθει λίγο πιο μετά, αφού κάνουν όλοι οι οδηγοί τη δική τους αλλαγή ελαστικών, για να μπορέσω να κλέψω έτσι στην ουσία την πρωτοπορία στον αγώνα. Να δούμε πότε θα ξεκινήσει η βροχή, τι θα μπορέσω εγώ να κάνω, γιατί όσο περνάει η ώρα φθύρονται τα μαλακά ελαστικά των οδηγών, γι' αυτό και καταφέρνω και μένω πίσω τους. Εδώ πάλι θα έχω το DRS από τον Οκόν στην μεγάλη ευθεία τερματισμού, αλλά επειδή ο Οκόν έχει DRS από τον Τσουνόντα και ο Τσουνόντα από τον οδηγό που βρίσκεται μπροστά του, δεν καταφέρνω να τους πλησιάσω, να τους προσπεράσω. Μπαίνουμε τώρα στην ευθεία τερματισμού πίσω από τον Esteban Ocon, αρκετά κοντά, αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσω να επιχειρήσω τίποτα εδώ. Έχω το DRS ανοιχτό, έχει και ο Ocon το DRS ανοιχτό και βλέπετε φτάσαμε ήδη στην πρώτη στροφή. Δεν μπόρεσα να επιχειρήσω κάτι, θα συνεχίσουμε πίσω από τον Ocon να δούμε μήπως θα βρεθεί κάποια ευκαιρία. Εδώ στη φουρκέτα τον πλησίασα πάρα πολύ, πιο πολύ από ό,τι στους προηγούμενους γύρους και τώρα στην δεύτερη ευθεία με το DRS μήπως θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια είναι πολύ μικρή η ευθεία, είναι δύσκολο να κάνεις κάτι εδώ αν δεν βγεις κολλημένος στο διαχείρι του αντιπάλου σου από την προηγούμενη στροφή. Και όπως βλέπετε δεν κατάφερα να τον προσπεράσω. Τώρα στα επόμενα κομμάτια της πίστας δεν έχει κάποιο σημείο που να μπορείς να κάνεις κάποια προσπέραση εκτός αν το προπορευόμενο μονοθέσιο κάνει κάποιο λάθος και δεν το περιμένω αυτό γιατί όπως ξέρετε τα μποτάκια σχεδόν ποτέ δεν κάνουν λάθη και πάντα είναι σαν σεράγες τρένου και εγώ απλά πρέπει να ακολουθήσω και να ελπίζω ότι έχω καλύτερο ρυθμό. Όμως δεν πτωούμε, συνεχίζω, πιέζω, περιμένω τη βροχή, περιμένω να έρθει η βροχή στην κατάλληλη στιγμή, όχι νωρίτερα γιατί θέλω να, όπως είπα, να κάνουν όλοι οι οδηγοί μπροστά μου αλλαγή ελαστικών. Βέβαια νομίζω για μια στιγμή είδατε στην οθόνη την πρώτη σταγόνα. Τώρα αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο για το πότε θα μπουν όλοι να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Θα μπουν κατευθείαν για να βάλουν στεγνή γόμα, την προγραμματισμένη στεγνή γόμα που είχαν να βάλουν, ή θα πάνε κατευθείαν σε ενδιάμεσα ελαστικά. Υπάρχουν ήδη οι πρώτες σταγόνες στην πίστα, ακόμα δεν βράχει και η πίστα εννοείται, θα μπορέσουμε ακόμα να πιέσουμε με κανονικό ρυθμό. Βέβαια μόλις αρχίζει να βραχεί λίγο θα είναι και λίγο πιο δύσκολο γιατί γλιστράει το μονοθέσιο με τα slick ελαστικά. Και βλέπετε εδώ συνεχίζω πίσω από τον Esteban Ocon. 11 γύρους δεν μπορώ με τίποτα να μπω μέσα στη δεκάδα. Δεν μπορώ με τίποτα, ό,τι και να κάνω. Εδώ πάλι πλησιάζω τον Οκόν. Έχασα εντελώς τα φρένα, παραλίγο να πέσω πάνω στον Οκόν. Ευτυχώς δεν πέσαμε, καταφέραμε να τον αποφύγουμε. Ίσως πετύχαμε ένα σημείο που γλιστρήσαμε λόγω της βροχής. Πάλι καλά, δεν πάθαμε το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσαμε να πάθουμε, είναι να εγκαταλείψουμε από κάποιο είδους επαφής ή τρακάρισμα ακόμα και μόνος μου χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα, απλά να βγω εκτός πίστας και να πέσω πάνω σε κάποιον τοίχο. Συνεχίζουμε εδώ πίσω από τον Οκόν, βλέπετε ότι δυναμώνει λιγάκι η βροχή. Ελπίζω τώρα ή το αργότερο στον επόμενο γύρο να μπουν όλοι να βάλουν
την επόμενη γόμα που έχουν προγραμματισμένη, την μεσαία ή τη σκληρή, για να μπορέσω εγώ να πεταχτώ έτσι στην πρώτη θέση μόλις βάλουμε την βρόχινη ενδιάμεση γόμα, που όπως βλέπετε επέλεξα σωστά τη μεσαία γόμα για να τα τραβήξω όσο περισσότερο γίνεται μέχρι να έρθει η βροχή. Ήρθε η βροχή, τώρα απλά να μένουμε πότε θα βραχεί η πίστα. Και στο τέλος του 12ου γύρου βράχηκε τόσο πολύ η πίστα που αναγκάζομαι να μπω να κάνω αλλαγή ελαστικών σε ενδιάμεσα και μπήκαν και όλοι οι οδηγοί που ήταν μπροστά μου. Καταστροφή εμάς, νομίζω μόνο ο Νόρις δεν έχει μπει να κάνει αλλαγή ελαστικών σε ενδιάμεσα και δυστυχώς συνεχίζουμε και πρέπει να κερδίσουμε στα ίσα μέσα στην πίστα τους υπόλοιπους οδηγούς. Δύσκολα τα πράγματα, περίμενα λίγο πιο μετά να είχε βραχεί η πίστα, δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Βέβαια βγήκα στη 10η θέση. Κάποιος καθυστέρησε μέσα στο pit lane και ίσως να κερδίσουμε κιόλας μία θέση απέναντι στη McLaren που δεν μπήκε, που αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν ο Norris που δεν μπήκε στα pit, δεν νομίζω να ήταν ο Ocon. Θα δούμε τώρα βέβαια στο τέλος σε ποια θέση θα βρεθούμε και αν θα κερδίσουμε απέναντι στην McLaren άλλη μία θέση. Κατάφερα όμως να μπω μέσα στην δεκάδα επειδή κάποιος καθυστέρησε μέσα στο pit, μάλλον με κάποιο double stack, και τώρα είμαστε πλέον μέσα στους βαθμούς αλλά μακριά από τους υπόλοιπους οδηγούς που κυνηγάμε. Και βλέπετε εδώ, μέχρι τον 21ο γύρο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τελικά ήταν ο Ocon που δεν μπήκε στα pit και αν μπήκε έναν γύρο αργότερα και είμαστε μπροστά του αυτή τη στιγμή και στην ένατη θέση. Βρέχει, δεν κερδίσαμε κάποια θέση, όμως κερδίζουμε τώρα πολλές θέσεις. Γιατί η πίστα έχει βραχεί πάρα πολύ και όλοι οι οδηγοί βάζουν βρόχινα τα extreme wet ελαστικά και αυτή τη στιγμή εγώ παίρνω ένα μεγάλο ρίσκο. Παίρνω ένα μεγάλο ρίσκο γιατί ήμουνα μόλις στην ένατη θέση. Για δύο βαθμούς δεν με ενδιαφέρει, δύο βαθμοί μπορώ να τους πετάξω στα σκουπίδια. Θα πάρω ένα ρίσκο να παραμείνω έξω με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Πιστεύω ότι αυτή η βροχή δεν θα κρατήσει πολύ ώρα ώστε να βγουν κερδισμένοι αυτοί που έχουν βάλει τα full wet ελαστικά. Εγώ θα παραμείνω έξω, ναι θα ζοριστώ. Έχω λίγη απόσταση από τον Verstappen όπως βλέπετε, 4,4 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι ρυθμό θα έχει ο Max Verstappen απέναντι σε εμένα με τα full wet ελαστικά. Εγώ όμως πήρα ρίσκο, μεγάλο ρίσκο είναι γιατί με τα ενδιάμεσα αν βραχεί πολύ η πίστα δεν θα μπορείς να κρατήσεις πολύ εύκολα το μονοθέσιο μέσα στην πίστα. Όμως εδώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσω τη νίκη από το πουθενά. Ο επόμενος που σίγουρα θα μπει στα pit να βάλει βρόχινα ελαστικά είναι ο Σέρχιο Πέρες που βλέπετε ότι είναι μπροστά μου αυτή τη στιγμή και θα προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο, που με το ρίσκο που παίρνω αυτή τη στιγμή, να κλέψουμε μία νίκη από τον Max Verstappen ο οποίος οδηγούσε την κούρσα. Ο Σέρχιο Πέρες σίγουρα θα μπει στο τέλος του γύρου να κάνει αλλαγή ελαστικών. Βλέπουμε στο χάρτη μια Ferrari είναι στα pit, είναι ο Σέρχιο Πέρες και ναι μπήκε στα pit. Τώρα θα πάρουμε την πρωτοπορία σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε πρώτοι, μείωσε βέβαια ένα δευτερόλεπτο ο Max Verstappen. Βέβαια μην ξεχάσετε ότι άλλο είναι να με φτάσει και άλλο είναι να με προσπεράσει. Όμως άμα είναι πολύ βρεγμένη η πίστα δύσκολα θα μπορέσω να κάνω άμυνα. Για την ώρα φαίνεται ότι βρέχεται η πίστα, έχει λιμνούλες δεξιά και αριστερά, αλλά ακόμα υπάρχει αγωνιστική γραμμή πιο στεγνή. Ακόμα έχουμε πρόσφυση με τα ενδιάμεσα ελαστικά, γλιστράει λιγάκι, ενώ νομίζω έχουμε εγκατάλειψη από τον Pierre Gasly. Ο Pierre Gasly που ήταν πίσω από τον Max Verstappen εγκαταλείπει και έχουμε safety car. Έχουμε ένα πολύ ωραίο safety car στον 23ο γύρο που θα μας οδηγήσει να μπούμε στα pit, να βάλουμε τα βρόχινα ελαστικά, γιατί τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν νομίζω να αξίζει τώρα που μας δόθηκε τέτοια ευκαιρία να συνεχίζουμε το ρίσκο. Θα βάλουμε βρόχινα ελαστικά. Βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την βροχή. Σε τρεις γύρους να ελαττωθεί και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Εδώ είναι δύσκολη απόφαση για ελαστικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση. Αλλά νομίζω, εφόσον βλέπω ότι όλοι έχουν βάλει full wet ελαστικά, να μπούμε στο τέλος αυτού του γύρου να βάλουμε τα ελαστικά. Θα βρεθούμε πίσω από την Red Bull του Max Verstappen, τις δύο Ferrari και τον Norris, όμως πιστεύω θα βρεθώ μπροστά από τους υπόλοιπους οδηγούς, δηλαδή πιθανολογώ ότι θα βγούμε στην πέμπτη θέση. Πρέπει να μην το ρισκάρουμε τόσο πολύ. Μας δόθηκε τώρα ένα δώρο με αυτό το safety car που μόλις μας χάρισε ο Pierre Gasly λόγω της εγκατάλειψής του και θα βάλουμε θα βάλουμε τα full wet ελαστικά, θα πετάξουμε τα ενδιάμεσα ελαστικά, αν και είμαι σε δίλημα γιατί δεν ξέρω ποια ελαστικά θα ταιριάξουν καλύτερα. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει η βροχή, αν θα δυναμώσει η βροχή μετά το safety car. Όλα είναι πιθανά. Τώρα εδώ μπορούμε να πετάξουμε στα σκουπίδια μια νίκη, γιατί σίγουρα δεν θα μπορέσω να κάνω τόσες προσπεράσεις με τα full wet ελαστικά μετά την αποχώρηση του safety car από την πίστα. Όμως θα βρεθούμε σε πιο υψηλή θέση από ό,τι θα ήμουνα εξ αρχής. Τώρα περνάει μπροστά μας ο Sainz, έρχεται και ο Norris και ο Pérez, με τον Norris και τον Pérez
θα είναι λίγο οριακό εδώ στην έξοδο από το pit lane. Έρχεται ο Νόρις, έρχεται και ο Σέρχιο Πέρες. Τώρα επιταχύνουμε εμείς, περνάει ο Νόρις και τώρα έρχεται και ο Πέρες. Περνάει και ο Πέρες μπροστά μας και θα βρεθούμε στην πέμπτη θέση. Ήταν πολύ οριακό, αλλά δεν πειράζει, είμαστε στην πέμπτη θέση από εκεί που ήμασταν στην ένατη θέση πριν από μερικούς γύρους. Τώρα περιμένουμε να φύγει το safety car και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε στον ύπνο κάποιον, να τον προσπεράσουμε και τι ρυθμό θα έχουμε με τα full wet ελαστικά. Γιατί αν έχουμε καλό ρυθμό, γιατί όχι να μην προσπεράσουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς. Στο τέλος του 26ου γύρου φεύγει το safety car, θα έχουμε 8 γύρους να κάνουμε αγώνα. Εδώ με τους πρώτους 5, με τους πρώτους 4 που βρίσκονται μπροστά μας. Και εδώ βλέπετε, κάθομαι δίπλα από τον Σέρχιο Πέρες. Προσπαθώ να κερδίσω όσο περισσότερο γίνεται μέχρι τη γραμμή τερματισμού. Νομίζω τώρα φεύγει ο Μακ Βεστάπεν. Ναι, έχει φύγει. Κολλάω τώρα πίσω από τον Σέρχιο Πέρες που έχει φύγει λίγο καλύτερα. Παίρνω τα κενά και τώρα έχουμε εδώ καλύτερη τελική ταχύτητα από τη Φεράρι του Σέρχιο Πέρες. Και από την δεξιά πλευρά, μάλλον θα καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε. Έχω την εσωτερική για την πρώτη στροφή. Ελέγχω εδώ την αγωνιστική γραμμή. Κάνει το switchback και ο Πέρες τώρα κρατάει αυτό στην δεξιά πλευρά στον δρόμο, όμως εν τέλει υποχώρησε, γιατί μάλλον φοβήθηκε ότι δεν θα έχει την πρόσφυση. Ανέβηκα όμως εγώ στην τέταρτη θέση και συνεχίζουμε τώρα να δούμε τι ρυθμό θα έχουμε, αν μπορούμε να πιάσουμε τους πρώτους τρεις να τους προσπεράσουμε. Ο Verstappen έχει φύγει ήδη πολύ καλά και ο Sainz και ο Norris έχουν απομακρυνθεί λιγάκι από εμένα, λόγω ότι εγώ είχα και τη μάχη με τον Sergio Pérez. Τώρα μένει να δούμε αν μπορούμε να μείνουμε μπροστά από τον Pérez, αν μπορούμε να πιέσουμε τους υπόλοιπους οδηγούς. Ίσως να κάναμε καλή επιλογή που βάλαμε τα full wet ελαστικά, αν και ακόμα φαίνεται η αγωνιστική γραμμή. Ίσως τώρα σταματάει λίγο η βροχή, δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί, δεν ξέρω αν ήταν σωστή η επιλογή με τα ελαστικά ή να συνεχίζαμε με το ρίσκο που είχα πάρει. Πάντως θα μας απαντηθεί αυτό στους επόμενους γύρους, αν ήταν σωστή η επιλογή ή όχι, αναλόγως στο τι ρυθμό έχω και αναλόγως στο τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι οδηγοί, εννοείται μπροστά μας, που βλέπετε ότι ο Norris και ο Sainz δεν απομακρύνονται τόσο εύκολα από εμένα, μένουν σε μια σταθερή απόσταση και ίσως θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος του αγώνα να ανεβούμε έστω μέχρι τη δεύτερη θέση, να κάνουμε ένα πολύ καλό damage control απέναντι στο Max Verstappen που συνεχίζει και είναι πρώτος και θέλει να μεγαλώσει τη διαφορά. Και φτάσαμε στον πρώτο τελευταίο γύρο προς το τέλος. Βλέπετε, συνεχίζω, είμαι στην τέταρτη θέση, όμως καθυστερώ όλους τους οδηγούς. Οι πρώτοι τρεις έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ. Τελικά οι συνθήκες ήταν για ενδιάμεσα ελαστικά. Δεν μπήκανε κανένας από τους άλλους οδηγούς μέσα. Όμως εγώ, αν είχα κρατήσει τα ενδιάμεσα ελαστικά, τώρα θα ήμουν σε πολύ καλύτερη θέση. Όμως πηγαίνοντας προς τον τελευταίο γύρο, είμαι σε μια δύσκολη θέση απέναντι στο Ρικάρντο, ο οποίος είναι εδώ πίσω μου και αυτός προσπαθεί να με προσπεράσει για την πέμπτη θέση. Όμως ευτυχώς έχω πολύ καλή τελική ταχύτητα στην μεγάλη ευθεία και γι' αυτό δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να με απειλήσει κάποιος οδηγός. Βέβαια, μέσα στις στροφές για κάποιο λόγο εγώ τους καθυστερώ πάρα πολύ. Έπρεπε να είχα τα ενδιάμεσα ελαστικά, κρίμα αυτό, έπρεπε να συνεχίσω εκεί με το ρίσκο που είχα πάρει. Θα τερματίσουμε όπως φαίνεται στην τέταρτη θέση. Καλή θέση από τη 15η που ξεκινήσαμε, όμως και πάλι ο Max Verstappen θα πάρει ένα πολύ καλό προβάδισμα στο βαθμολογικό πίνακα. Αν είχαμε πάρει το ρίσκο που έπρεπε να είχαμε πάρει εξ αρχής με τα ενδιάμεσα ελαστικά, τώρα θα ήμασταν στην πρώτη θέση και θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει τον αγώνα. Εδώ χάνουμε τον έλεγχο του μονοθεσίου και βγαίνουμε εκτός πίστας και όχι! Όχι, δεν γίνεται αυτό. Τι έκανα τώρα! Τι έκανα τώρα! Μόνος μου το χάσα! Μόνος μου, δείτε εδώ το replay, δεν μπορώ να το πιστέψω. Στον τελευταίο γύρο εκεί που έλεγα τερματίζω τέταρτος, φεύγουμε εδώ, πατάω λίγο παραπάνω γκάζι και χάνω τον έλεγχο του μονοθεσίου. Χάθηκε τόσο εύκολα μέσα στη βροχή, δεν έκανα ούτε ένα λάθος στον όλο τον αγώνα και χάνουμε εδώ σε αργή κίνηση, θα το δείτε σε replay. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εδώ βλέπετε, στρίβω λίγο αριστερά, ισιάζω το τιμόνι. Το μονοθέσιο βέβαια άρχισε ήδη να γλιστράει και τώρα εδώ με ανάποδο τιμόνι προσπαθώ να το διορθώσω. Αλλά πλέον, πατώντας τα χόρτα, έχει χαθεί κάθε έλεγχος του μονοθεσιού. Δεν έχει πλέον πρόσφυση. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τι ραστιχνικό λάθος έκανα εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καθαρή σαψαλιά από εμένα. Καθαρή σαψαλιά, εκεί που έκανα έστω ένα μικρό damage control απέναντι στο Max Verstappen, τα χάσαμε όλα. Τόσο απλά τα χάσαμε όλα. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανα σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα χαρίσαμε τζάμπα 25 βαθμούς στο Max Verstappen χωρίς επιπτώσεις, δηλαδή χωρίς να έχω πάρει εγώ κάποιο βαθμό να κρατήσω λίγο πιο σταθερή τη διαφορά. Και τώρα ο Verstappen, με τους τρεις που είχε ήδη διαφορά, τους 25 και αν πήρε και τον ταχύτερο γύρο, θα πάει στους 29 βαθμούς από το πουθενά. Διαφορά ανάμεσα σε εμένα και τον Verstappen. Απίστευτο. Verstappen μεγάλος νικητής, πρωτοπόρος για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Πήρε την νίκη και έχει κάθε λόγο να το πανηγυρίσει. Πολύ περίεργο αυτό που συνέβη.
Απρόσεκτος, τι να πω, ήμουνα εντελώς απρόσεκτος και έτσι χάρισα βαθμούς στον Max Verstappen. Και να πω ότι εγκαταλείψαμε από μηχανική βλάβη, θα έλεγα οκ, okay, δεκτό. Αλλά εγκαταλείψαμε από οδηγικό λάθος. Και τώρα αν εγκαταλείψουμε κάποια στιγμή και από μηχανική βλάβη, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ήδη από τον τέταρτο αγώνα δυσκολεύουμε την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το πιστέψω, γιατί κάνω μια ζωή τη ζωή μου δύσκολη σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε εδώ την τελική κατάταξη. Max Verstappen πήρε και τον έναν έξτρα βαθμό, 26 βαθμούς πήρε και τους 3 που είχε από πριν διαφορά από εμένα, πάει στους 29 και εγώ τελευταίος, βασικά προτελευταίος, γιατί ο Gasly εγκατέλειψε πρώτα, εγκατέλειψα στον τελευταίο γύρο. Τι να πω, μπράβο μου. 29 βαθμούς βλέπετε εδώ διαφορά από εμένα στο Max Verstappen, ο Verstappen που οδηγεί την κούρσα, και 39 βαθμούς χωρίζει το Lando Norris από το Max Verstappen, ο Lando Norris στην τρίτη θέση. Συνεχίζουμε πρώτοι στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, όμως σήμερα εγώ πέταξα πολύτιμους βαθμούς. Πολύτιμους 12 βαθμούς που μπορούσαμε να είχαμε πάρει. 73 βαθμούς μας χωρίζουν από την δεύτερη McLaren και 87 από την τρίτη Ferrari, που η Ferrari πλέον ανέβηκε στην τρίτη θέση. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών τουλάχιστον είμαστε άνετοι στην πρώτη θέση. Στο πρωτάθλημα οδηγών το κάνω δύσκολο. Το κάνω πολύ δύσκολο για μένα. Για το Verstappen το κάνω εύκολο. Εντάξει, είναι και ευκαιρία για το Verstappen να πάρει και αυτό το πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Βέβαια, θα τα δώσω όλα για όλα να μην το πάρει. Γιατί αν μπορώ να το κοντράρω, γιατί όχι. Όμως φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται ότι αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που θα είναι το Grand Prix του Μονακό. Και μέχρι τότε νομίζω ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!